διαμαρτύρεται για τα δέντρα που φύτεψε και με υπομονή περίμενε να μεγαλώσουν και μέσα σε μία ημέρα τα έκοψαν χωρίς προειδοποίηση. Μία ωραία μέρα ήρθαν και τα κόψανε. Ο λόγος για την κυρία Ελένη, κάτοικο της περιοχής στην Καλαμίτσα, η οποία στο παρελθόν είχε φυτέψει σε κοινόχρηστο, όπως αναφέρει, χώρο δέντρα, για να ομορφύνει η περιοχή. Εκείνο δεν θα ξαναγίνει, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν κοπεί ένα μέρος που δεν πρέπει το δέντρο, δεν μπορεί να πάει προς τα πάνω. Και όλο αυτό γίνεται μια διαδικασία εδώ και ένα χρόνο περίπου, που τους συζητάμε και τους προσπαθούσα να πείσω τους ένικους αυτής της πολυκατοικίας ότι το δέντρο δεν θα τους πειράξει, δεν τους κάνει τίποτα. Μου είπαν ότι θα το κλαδέψουν. Και αντί να κλαδέψουν το δέντρο, δέστε πόσο πράγμα έπεσε εδώ. Ένα δάσος. Τα κλαδιά από τα δέντρα φαίνεται πως ενοχλούσαν διαμερίσματα της απέναντι πολυκατοικίας. Σε επικοινωνία που είχε η ίδια στο παρελθόν με ενίκους της πολυκατοικίας, τους είχε ζητήσει να μην κόψουν τα δέντρα, αλλά να τα κλαδεύσουν μέχρι ένα σημείο που να ικανοποιούνται και οι δύο πλευρές. Άνθρωπο, δηλαδή προσπαθούσαν να βρουν έναν τρόπο να κόψουν το δέντρο. Για ποιο λόγο, οι λόγοι που συζητούν είναι μήπως πέσει το κλαδί σε κανένα αυτοκίνητο. Όπως βλέπετε εκεί είναι πεζόδρομος, αυτοκίνητα δεν περνάνε. Εδώ ένα αυτοκίνητο έρχεται μέχρι εδώ και αυτό το προστάτευαν που δεν πέφτει το κλαδί. Είναι ραντζιές φουντωμένες και αν έπεφτε το κλαδί. Μήπως περάσει κι ένας άνθρωπος, δηλαδή όλη αυτή η ιστορία δείχνει ότι δεν υπήρχαν επιχειρήματα και αναρωτιέμαι ποιος έδωσε την άδεια. Ποιος έκανε εκτίμηση ότι έπρεπε να κοπούν έτσι τα δέντρα, γιατί τα κόψανε, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν δημιουργείται δίπλα μας ή παραδίπλα μας μία τέτοια καταστροφή, είτε σε άνθρωπο είτε σε παιδί, είπαμε να μην κλείνουμε τα αυτιά μας, ούτε τα μάτια μας και να προσέχουμε. Μεταλείπιστη συνειδητοποίησε μία ημέρα ότι τα δέντρα όχι μόνο δεν κλαδεύτηκαν, αλλά κόπηκαν σε σημείο τέτοιο που δύσκολα μπορούν να βγάλουν και πάλι άνθη. Αυτό εδώ το κομμάτι που βλέπετε ήταν ένας δρόμος που έβγαινε μέχρι την Τενέδου. Όταν λοιπόν αποφάσισε ο κύριος να κτίσει και η αρχαιολογική υπηρεσία του είπε δεν μπορείς να κτίσεις, να ανοίξεις θεμέλια γιατί έκτισε αρκετά, δημιουργήθηκε αυτό το δρομάκι από την αρχαιολογική υπηρεσία, που σημαίνει ότι είναι δρόμος, και έκτισε πάνω στο δρόμο, έκλεισε το δρόμο. Οπότε είχατε και δικαστικές διαμάχες. Είχαμε δικαστικές διαμάχες με τον οικοπεδούχο, ο οποίος αποφάσισε να κλείσει το δρόμο και να κτίσει πάνω στο δρόμο. Μάλιστα. Και να κολλήσει πάνω στα σπίτια μας. Τώρα νομικά αυτός ο χώρος σε ποιον ανήκει? Αυτός ο χώρος εδώ, σύμφωνα με αποτέλεσμα του δικαστηρίου, είναι δημοτικός δρόμος. Τα απομεινάρια παραμένουν πεταμένα εδώ και 12 ημέρες χωρίς να έχουν απομακρυνθεί.